Καλησπέρα από τη Μαδρίτη. Το γρήγορο τεστ θα έχει την ονοματεία. Δώρα, θα τα πούμε σε λίγο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε λίγο. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Τσιόδρα, καθώς ξεκίνησε η ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους. 186 χώρες του κόσμου έχουν καταγράψει ως σήμερα περισσότερα από 287.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 35.000 νέες περιπτώσεις της νόσου. Γεγονός που δείχνει την πολύ υψηλή μεταδοτικότητα του νέου ιού και την δυναμική που έχει για ταχεία αύξηση σε όποια κοινότητα και κοινωνία εισβάλλει. Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγεγραμμένους περισσότερους από 12.000 θανάτους. Ανακοινώνουμε σήμερα 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 530. 98 από τα κρούσματα αυτά έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περίπου 8.000 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 100 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 18 είναι διασωληνωμένοι. Πολλοί από αυτούς τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα διασωληνωθούν επίσης. Είναι μια σοβαρή νόσος, μια σοβαρή πνευμονία. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση, να μην χρειαστεί να διασωληνωθούν και εξιτήριο γρήγορα από το νοσοκομείο. Η πλειονότητα από αυτούς που νοσηλεύονται, το ποσοστό αυτό είναι 79%, έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. 54% είναι άνδρες και το 47% του συνόλου των νοσηλευομένων είναι μεγάλης ηλικίας, άνω των 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας και είναι διασωληνωμένοι. Οι συμπολίτες μας που συνολικά έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 13. 12 από αυτούς είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ενώ ο 13ος ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών. Όλοι ήταν άντρες, εκτός από μία γυναίκα 93 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 76 έτη. 19 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την επιτήρηση και τη σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων, παραμένουμε στις εκτιμήσεις των μαθηματικών μας προβλέψεων, οι οποίες θα ανανεώνονται συνεχώς. Πρέπει όμως να σας πω, αναμένουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες. Αυτή θα είναι ανάλογη της προσπάθειας που όλοι κάνουμε μαζί να περιορίσουμε αυτή την νόσο. Τα σοβαρά κρούσματα σήμερα και αύριο και μεθαύριο, μέχρι να περάσει αυτός ο ιός, αντικατοπτρίζουν την κυκλοφορία ενός εχθρού που δεν σέβεται ηλικίες, αλλά προσβάλλει όλους. Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής. Στις ηλικίες μεταξύ 18 και 64 ετών είναι το 75% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Το ίδιο λέμε για τη γρήπη, αλλά εδώ δεν υπάρχει εμβόλιο προς το παρόν. Δεν υπάρχει έγκυρη και τεκμηριωμένη με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης θεραπεία. Όλα είναι στο αρχικό στάδιο. Και το κυριότερο, κανείς, εκτός από τους 19 συμπολίτες μας που πήραν εξιτήριο έως σήμερα, δεν έχει ακόμα ανοσία. Η ανοσία των πολλών που θα προστατέψει τους λίγους δεν θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Έχουμε να κάνουμε με έναν ύπουλο εχθρό που δεν σέβεται σύνορα. Δεν σέβεται ηλικίες, αλλά δεν σέβεται και αυτούς που δεν τον υπολογίζουν. Αυτό μας έχουν διδάξει προηγούμενες εβδομάδες στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μία μεγάλη σειρά ασθενών από ξένη χώρα
έδειξε πως η θνητότητα ήταν έως και 27% για τους άνω των 85, μεταξύ 3 και 11% για τους 65 με 84 ετών, 1 με 3% για τους 55 με 64 και κάτω από 1% για τους 20 με 54 ετών. Ποιους λοιπόν θέλουμε να προστατέψουμε, ποιους θέλουμε να έχουμε μαζί μας του χρόνου? Η απάντηση είναι όλους. Αλλά αυτό, με έναν τέτοιο ταχύτατα διαδιδόμενο ιό, είναι αδύνατο. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου, πολύ σοβαρός επιστήμονας, από τους παγκόσμια καταξιωμένους ανθρώπους, πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση που δίνω εσωτερικά μέσα μου και την αφήνω στην κρίση σας, είναι πως το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Το αν θα έχουμε λιγότερους θανάτους σε αυτόν τον πληθυσμό μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Δείτε την Ιταλία και την Ισπανία και θα σας πω δύο λόγια παρακάτω γι' αυτό. Σχετικά με το αν το κάπνισμα μπορεί να έχει ρόλο στην αυξημένη προσβολή από τον ιό, δειλά-δειλά κάποια πειραματικά δεδομένα που αφορούν και ανθρώπους δείχνουν πως οι καπνιστές κατά κάποιον τρόπο έχουν αυξημένα επίπεδα του υποδοχέα και κατά αναλογία περισσότερες πόρτες και ευπάθεια για είσοδο του ιού στον οργανισμό τους. Εγώ θα πω αυτό στους ανθρώπους που καπνίζουν, τους φίλους συμπολίτες μας. Η επιλογή είναι καθαρά δική τους. Εγώ γνωρίζω από την ιολογία και τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς πως οι υγιείς καπνιστές, ακόμα και οι υγιείς καπνιστές, χωρίς χρόνια νοσήματα, φαίνεται να έχουν υψηλότερη συχνότητα αναπνευστικών λοιμώξεων και αυξημένη σοβαρότητα των συμπτωμάτων όταν μολύνονται. Θα περάσω σε μια άλλη διάσταση του προβλήματος για την οποία σας έχω μιλήσει.